Καλό μεσημέρι. Όπω σα προλόγησα, σήμερα και μετρώντα αντίστροφα για την 26η Μαΐου και για τι ευρωεκλογέ, έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο σπίτι μου το τηλεοπτικό την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επικεφαλή τη Πλεύση Ελευθερία και υποψήφια Ευρωβουλευτής, μα λέει Καλό μεσημέρι. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, να μα εξηγήσετε λίγο την λέξη Πλεύση. Καταρχήν, Πλεύση Ελευθερία είναι από τις πιο όμορφες και πιο έβιχες ελληνικές λέξεις και πολύ πολύ συμβολικές. Κρύβουν συμβολισμό η λέξη πλεύση για εσάς. Βέβαια, βέβαια. Κρύβει... Δεν κρύβει μάλλον γιατί εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Η πλεύση είναι μια δύσκολη διαδικασία αλλά και πολύ ωραία. Έχει να κάνει με τη θάλασσα, έχει να κάνει με την δυσκολία του καιρού και της φουρτούνας. Έχει να κάνει με το λαό μας που είναι ένας ναυτικός λαός Έχει να κάνει με την επανάσταση στη χώρα μας Που σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε και από τη θάλασσα Και η ελευθερία είναι το λιμάνι μας, είναι ο στόχος μας Η πλεύση προς την ελευθερία είναι η δική μας διαδρομή Η δική μας πορεία μέσα από τις δυσκολίες Προκειμένου να απελευθερώσουμε τη χώρα και το λαό μας Θάλασσα ή ωκεανό. Γιατί ο ωκεανό, αλλά και η λέξη θάλασσα, έχουν και μια χαόδια έννοια. Ο καλό ο καπετάνιος όμω φαίνεται στι φουρτούνε. Ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται σε κάθε δυσκολία, φαίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τις φουρτούνες, από το πώς στηρίζει το πλήρωμά του, από το πώς αντιμετωπίζει συνολικά τη διαδικασία της πλεύσης ως μια διαδικασία αλληλοστήριξης, συμμετοχής, συνεργασίας, γιατί μόνος το καπετάνιος χωρίς πλήρωμα ή μόνος το πλήρωμα χωρίς καπετάνιο ή μόνος το καθένας από μία θέση, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Χρειάζεται αυτή η συνέργεια, αυτή η συνεργασία. Χρειάζεται να οδηγείς σίγουρα το καράβι, αλλά η συνεργασια χρειαζεται να οδηγεί σιγουρα το καραβι αλλα χρειαζεται και να ξέρεις ότι αν οτιδήποτε συμβεί, εσύ από τη θέση σου δεν κουνιέσαι και φεύγεις τελευταίος. Ε, Αυτά που έχουμε ακούσει έτσι, από διαφόρους, όπω ο Τσίπρα που μα είπε ότι δεν είναι παντό καιρού, ή άλλοι οι οποίοι είναι οι πρώτοι που πηδάνε στη θάλασσα και αφήνουν ε, τις τι δυσκολίε του άλλου, είναι ε, διαδικασίε που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εμεί πρεσβεύουμε, με αυτό που οραματιζόμαστε ω την ε, πλεύση εκείνη, την πορεία εκείνη που θα οδηγήσει συνολικά τον λαό μα στην ελευθερία. Δεν κοιτάζουμε αριστερά, δεν κοιτάζουμε δεξιά, κοιτάζουμε μπροστά, λέτε. Mm -hmm. Αυτό είναι το σύνθημά μα Εδώ και ένα χρόνο το έχουμε απευθύνει στον κόσμο και θέλουμε μέσα από αυτό να ενώσουμε τους πολίτες, να ενώσουμε την κοινωνία. Θέλουμε να τελειώνουμε με τους παλαιοκομματικούς διαχωρισμούς, με την κλασική και παραδοσιακή κομματική γεωγραφία που εγκλώβησε τον κόσμο. Τον έκανε να νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν ήταν. Μιλάμε και... για το δίπολο, μιλάμε ναι. για αυτό το οποίο για πολλοί κόσμο έχει κλειδώσει στο μυαλό του ότι αν δεν ψηφίσω τη μία πλευρά θα ενισχύσω την άλλη, άρα μιλάμε για την διάθεση της αλλαγή είναι κάτι πιο βαθύ αυτό το οποίο πρεσβεύεται. Ε, κοιτάξτε να δείτε, εμεί μιλάμε για κάτι σίγουρα ευρύτερο με την έννοια ότι εμείς απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την κοινωνία και ξέρουμε ότι στην κοινωνία υπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία που δεν εκφράζεται, που δεν βολεύεται και που δεν ικανοποιείται από αυτό που συμβαίνει. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη σε σχέση με το ε, δίπολο που κάποιοι προσπαθούν να κατασκευάσουν. Προσπαθούν να κατασκευάσουν δύο ε, μονομάχους, δύο δήθεν ηγέτες. Ε, στην πραγματικότητα είναι δύο πρόσωπα που περίπου τα ίδια θα κάνουν και περίπου τα ίδια κάνουν. Ο ένας μιμείται τον άλλον και ο ένας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του άλλου, ο καλύτερος του φίλος. Ε, μιλώ βέβαια για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, σε αυτές τις ευρωεκλογέ υπάρχουν αυτοί που παίζουν πάνω στο φόβο πολλών ανθρώπων να μην βγει ο ένας ή να μην βγει ο άλλος. Αν ρωτήσετε τον κόσμο οι περισσότεροι δεν σου λένε αχ να βγει αυτός, σου λένε ναι αλλά να βγει, να, να βγει ο Τσίπρας, να βγει ο Μητσοτάκης, δεν θέλουν να βγει ο άλλος. Εδώ λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο, στις ευρωεκλογέ που είναι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόνον και του λέμε μην ανησυχεί. Δεν υπάρχει αυτό το δίπολο. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Είναι ψεύτο δίλημα. Ούτω ή άλλω δεν βγάζουν οι ευρωεκλογέ ε, κυβέρνηση. Ούτω ή άλλω δεν θα βγει ούτε ο ένα ούτε άλλο. μην φοβάσαι. Ψήφισε με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό. Με τη συνείδησή σου, αυτού οι οποίοι σε υπερασπίστηκαν και σε υπερασπίζονται, δυνάμωσε την πλεύση ελευθερία που διαχρονικά έχει αποδείξει ότι δεν δημιουργήθηκε ότι υπάρχει για να είναι μηχανισμό, ούτε για να συντηρεί τον εαυτό τη ή κάποιου. Δημιουργήθηκε και υπάρχει για να δώσει αυτή τη μάχη για το λαό μα. Από ποιου απαρτίζεται η πλεύση ελευθερία? Ποιοι έχουν συγκαταλεγεί στο, στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο. Αχ, τι ωραία τι Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τους υποψηφίους μας. Και είναι ίσως το αγαπημένο μου, ε, η αγαπημένη μου πραγματικά, το αγαπημένο μου θέμα. Γιατί, γιατί είναι... Μου. Γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη. Έχουμε κάνει ένα ευρωψηφοδέλτιο που συγκροτεί το υπόδειγμα αυτού που πιστεύω και, αυτό, και αυτού που, και αυτό που πρεσβεύει η πλεύση ελευθερίας. Όλοι μας οι υποψήφοι, ένας προς έναν και μία προς μία, είναι άνθρωποι της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, μαχόμενοι, αγωνιζόμενοι, βιοπορίζονται. Κανένας τους δεν είναι ε, ούτε κομματικός τέλεχος, ούτε αμοιβόμενος κομματικό ε, κομματικός εκπρόσωπος, τίποτα από όλα αυτά. Απλή καθημερινή άνθρωποι. Είναι άνθρωποι ε, απλοί, είναι άνθρωποι με πάρα πολλά προσόντα και ακαδημαϊκά πολλοί από αυτούς, και κοινωνικά και κινηματικά πολλοί από αυτούς. είναι άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας στον τομέα του έχει διακριθεί και αναγνωριστεί από τους συνανθρώπους, τους, από τους συνανθρώπους του και είναι ε, κυρίω και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, είναι άνθρωποι της προσφοράς, είναι άνθρωποι ανιδιοτελείς. Μπαίνουν στη μάχη αυτή και με τιμούν με αυτή τους τη συμμετοχή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνουν για να δώσουμε μια μάχη. Ξέρουν ότι από αυτή τη διαδικασία θα έχουν μόνο κόστος, δεν θα έχουν όφελος, το ξέρουν και το κάνουν και δίνουν έτσι το παράδειγμα, δίνουν το υπόδειγμα που θέλουμε να συγκροτήσουμε. Γιατί η πολιτική έχει ανάγκη από κανονικούς ανθρώπους. Έχει ανάγκη από πραγματικούς ανθρώπους. Από ανθρώπους που έχουν βγάλει το ψωμί τους και ξέρουν πώς βγαίνει. Από ανθρώπους που έχουν δυσκολευτεί να πληρώσουν το ρεύμα και ξέρουν τι σημαίνει. Από ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινούς μικρότερους ή μεγαλύτερου αγώνες και τους κερδίζουν ή όταν τους χάνουν τους ξαναδίνουν τους αγώνες αυτούς και δεν παρετούνται όπως είναι η ζωή. Η πολιτική, και η ζωή με κεφαλαίο και η ζωή γενικά. <laughs> και έτσι όπω θα έπρεπε να είναι η ζωή και με μικρό όλων μα. Η πολιτική αλλάζει του ανθρώπου ή στην πολιτική συνήθω πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ταυτότητα και αυτή τη στόφα. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο μα είπατε προηγουμένω, ότι η πολιτική έχει ανάγκη από απλού ανθρώπου καθημερινού mm. και βιοπαλεστέ και ανθρώπου οι οποίοι έχουν δουλέψει. Mm -hmm. Γιατί ξέρετε, και σίγουρα θα το γνωρίζετε, γιατί μιλάτε με τον απλό κόσμο. Ο κόσμο αναρωτιέται τι μπορεί να σου δώσει κάποιο, πολιτικό εννοώ, οποίο. Δεν έχει εργαστεί. Δεν έχει αγχωθεί για το αν θα βγάλει mm. το ψωμί του. Αντιλαμβάνεστε. Απόλυτα. Και θεωρώ ότι αν δεν έχει βγάλει το ψωμί σου και αν δεν βιοπορίζεσαι, δεν μπορεί να διατείνεσαι ότι θα σώσεις τους άλλους ή ότι έχεις τις λύσεις. Αν δεν έχεις, ας πούμε, προσπαθήσει και βάλει σε τάξη μικρότερα ζητήματα, δεν μπορεί να λες ότι θα φτιάξει τη χώρα. Η διακυβέρνηση και η πολιτική δεν είναι θεωρία, ούτε άσκηση επιχάρτου. Και δεν είναι τυχαίο πως κάποιοι που ήταν μόνο θεωρητικοί αποδείχθηκαν τόσο άχρηστοι και ανίκανοι στην πράξη. Αυτό το οποίο με ρωτάτε αν α, αλλάζει η πολιτική τον άνθρωπο, ε, θα είχε ενδιαφέρον να το ρωτήσετε στους παιδικούς μου φίλους και στους δασκάλους μου και θα σας λέγανε ότι αυτή έτσι ήταν από μικρή, δεν άλλαξε καθόλου. Ε, όμως η πολιτική είναι μια δοκιμασία για τον άνθρωπο δηλαδή, και ιδίως το βρώμικο πεδίο της πολιτικής, αυτό το οποίο είναι σαθρό απέσιο και ελπίζω να το εξαλείψουμε, γιατί έτσι δεν μπορεί κανείς να συμμετάσχει ούτε με πισόπλα τα μαχαιρώματα, ούτε με ανταγωνισμούς μεταξύ ε, συναγωνιστών. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε καθόλου αυτή την νοοτροπία. Είμαστε, είμαστε 26 άνθρωποι στο Ευρωπισφοδέλτιο, που αντί να κοιτάει ο ένας να μαζέψει τα για τον εαυτό τους, κοιτάνε ο καθένας πώς θα δώσουν στο σύνολο στο και σύνολο. πώς θα στηρίξουν το διπλανό. Και η δική μου εμπειρία είναι ότι αυτό ε, από τη μία πλευρά δυναμώνει την ομάδα και γι' αυτό αποτέλεσε κυρίαρχο συστατικό στη συγκρότησή μας. Ε, από την άλλη, είναι αυτό που εκτιμάει και ο κόσμο. Γιατί στα αλήθεια, αυτό που συνέβαινε στο ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα, τα παραδοσιακά κόμματα, ότι ρωτά τον έναν για τον άλλον, εσείς οι δημοσιογράφοι λίγο off the record, οι πολίτε έτσι σε μια ε, στιγμή ας πούμε, που θεωρούν ιδιωτικοί. Και το πρώτο που έχουν να πούνε είναι τα χειρότερα για του ανθρώπου με του οποίου είναι μαζί. Όχι για αυτού με του οποίου συγκρούστηκαν. Εγώ ναι, λέω τα χειρότερα πια για αυτού με του οποίου συγκρούστηκαν. Προδοθήκατε. Προδόθηκε όλη η χώρα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα δικό μου. Προδόθηκε όλη η χώρα. Ο λαός εμπιστεύτηκε, πίστεψε, έδωσε εντολή, έδωσε άπλετη εμπιστοσύνη και προδόθηκε. Και εγώ προδόθηκα. Αλλά δεν είναι ένα προσωπικό... Δεν είναι μια προσωπική προδοσία. Εδώ ένας άνθρωπος πήρε το 62% της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, την προσδοκία του, την ελπίδα του, τη γενναιότητά του, γιατί ήθελε πολύ μεγάλη γενναιότητα αυτό που έκαναν οι άνθρωποι και το έκανε ο καθένας μόνος του μέσα στο παραβάν. Ξέρετε, ήταν μια απόφαση του καθενός με τη συνείδησή του. Και αυτή είναι και μια στιγμή, η στιγμή της κάλπης που είσαι μόνος σου και εσύ επιλέγεις και εσύ έχει σίγουρα προζηγήσει και προαποφασίσει. Ή μήπως όχι, μήπως και τελευταία στιγμή αποφασίζουμε. Υπάρχουν, Πώς με τι ψυχολογία πηγαίνουμε στην κάλπη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που αποφασίζει μέσα στην κάλπη. Ε, συμβαίνει αυτό και δεν είναι κακό. συμμασία ε, σημασία έχει να πάει στην κάλπη. Σημασία έχει να είναι ενήμερο ο κόσμος για το ποια είναι τα κόμματα και ποια είναι τα διακυβεύματα. Εμείς κάναμε και κάνουμε μεγάλο αγώνα για να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει η πλεύση ελευθερίας και ότι υπάρχει ψηφοδέλτιο πλεύση ελευθερίας ζωή Κωνσταντοπούλου στις ευρωεκλογές. Ε, πολλοί ακόμη δεν το ξέρουν Πηγαίνουμε στην, στα καφέ, στους πεζοδρόμους Συναντάμε τον κόσμο παντού Και χτες ήμασταν Χανιά, Γαλατά, Ρέθυμνο, Σήμερα Ηράκλειο Και θα συνεχίσουμε τώρα τελειώνοντας από εδώ ε, θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο του Ηρακλείου στις 5 η ώρα, που είναι ανοιχτή και στους πολίτες αν θέλουν να την παρακολουθήσουν. Και μετά θα κάνουμε πάλι βόλτα στο, στον κόσμο. Ο, ο προορισμός ο δικός μας είναι οι πολίτες. Όταν κάνουμε περιοδεί, δεν έχουμε προγραμματισμό θεσμικών συναντήσεων. Έχουμε προγραμματισμό να πάμε να βρούμε τους πολίτες και να τους δώσουμε τη διακήρυξή μας, που είναι η ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε, τους υποψηφίους μας που είναι το ποιοι διεκδικούν την ψήφο, ποια πρόσωπα, με ποιες ιδιότητες, εμείς δεν είμαστε κόμμα στελεχών και κόμμα ε, δοτών, είμαστε κόμμα ανθρώπων που ο καθένας τους έχει την προσωπικότητά του, έχουν απεύθυνση στον κόσμο και πάρα πολλές ποιότητες. Και μιλάμε για πολίτε οι οποίοι έχουν, να χρησιμοποιήσω τη λέξη προδοσία προηγουμένω που είπαμε, και έγιναν ακριβώ τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχαν ψηφίσει. Mm -hmm. Και εδώ θέλω να μα πείτε και την βαρύτητα και την σημαίνου, τον σημαίνοντα ρόλο των δικών σα με το καλό στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι θα μπορούσε να αλλάξει και για το πόσο μια φωνή, μια κραυγή και εν πάση περιπτώσει ένα στιβαρό α, παρόν μπορεί να αλλάξει πράγματα για τη χώρα μα. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν αρκεί να το θέλεις και αρκεί να το παλέψεις. Και είμαι από αυτούς που παλεύουν. Είναι Δεν δύσκολος δρόμος αυτός Είναι και πάλις. ωραίος δρόμος. Για τα δύσκολα είμαστε εξάλλου. Τα εύκολα είναι για τους άλλους. Οι δυσκολίες είναι δεδομένες, αλλά και η βούληση να υπερβληθούν οι δυσκολίες είναι επίσης δεδομένη. Και είναι ε, πολύ σημαντικό... Ε, και θέλω να το απαντήσω αυτό που με ρωτάτε. Εμείς δεν πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε για να ενσωματωθούμε, ούτε για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις όπως κάνουν άλλοι, ούτε για να πάρουμε επιχορηγήσεις όπως κάνουν άλλοι, ε, ούτε για να συνεργαστούμε με αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία ευρωκοινοβουλευτική ομάδα από Συν τις υπάρχουσες. Διδαγμού, πνεύμα και διάθεση είναι καλό να υπάρχει. Γιατί θεωρητικά, μέσα από τις συγκρούσεις... Κοιτάξτε, θεωρητικά, φυσικά όταν υπάρχουν αντιθέσεις υπάρχει και η προοπτική συμβιβασμού των αντιθέσεων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και στα οποία δεν χωρούν συμβιβασμοί. Οπός... Η δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα συζητήσουμε λοιπόν με αυτούς που κατέλησαν τη δημοκρατία, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα συζητήσουμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Έχουμε μόνο να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας την εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία σαρώθηκε και αλώθηκε με την επιβολή των μνημονίων. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο εμείς εντάσσουμε και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία κατ' εντολή, όπως τα μνημόνια, είναι μια συμφωνία ενάντια στη βούληση του ελληνικού λαού, όπως τα μνημόνια, είναι μια συμφωνία η οποία έγινε με συναλλαγή, όπως τα μνημόνια, και είναι μια συμφωνία στην οποία προεξάρχοντα ρόλο είχε και έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και τα μνημόνια. Εμείς λοιπόν σε αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να χαριστούμε, ούτε να συζητάμε θεωρητικά και φιλολογικά. Εκεί θα πάμε να υπερασπιστούμε τα δίκαια της χώρας μας. Και βεβαίως θέλουμε να το κάνουμε και ξέρουμε να το κάνουμε πολύ αποτελεσματικά. Όση ώρα συζητάμε, αλλά και γνωρίζοντάς σας όπως και ο υπόλοιπο κόσμος, θαυμάζω καταρχήν τον, τον άριστο τρόπο που αρθρώνεται το λόγο, τη στιβαρότητα της ομιλίας σας σε κάθε τι που λέτε και σίγουρα αυτή τη, τη το αποτέλεσμα και την απόρρεια της σκέψης και του συλλογισμού. Αυτό ήταν ένα μείγμα πολιτικού με δημοσιογράφο, ήταν δηλαδή μονόδρομος κατά κάποιο τρόπο. Λέτε την αναφέρεστε στους γονείς μου προφανώς. Κοιτάξτε και οι δύο γονείς μου έχουν σπουδάσει νομικά. Ε, η μάνα μου είναι μία εξαιρετική δημοσιογράφος, η Λίνα η Αλεξίου και ο πατέρας μου, κατά την άποψή μου, ο καλύτερος δικηγόρος. Ε, και οι δυο τους με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον είχαν μία εμπλοκή. Ο πατέρας μου πολύ πιο έντονη με την ε, πολιτική. Τώρα, τι συνέβαλε περισσότερο στο κράμα αυτό που άλλοι λένε έχεις πάρει τα καλύτερα και τον δύο, και άλλοι λένε έχεις πάρει τα χειρότερα και τον δύο, ε, είναι προς... Ε, ε, Προσεξέταση και διερεύνηση εγώ... αλλά Σε ποιο μοιάζεται πιο πολύ <laughs> Τι να σας πω νομίζω, Εγώ νομίζω ότι και από τους δύο έχω πάρει Και δικά μου στοιχεία Ίσως έχω καλλιεργήσει Έκανα μεγάλη, μεγάλο αγώνα ε, Μικρή από τα εφηβικά μου χρόνια και τα φοιτητικά μου χρόνια για να πατήσω στα πόδια μου γιατί έχοντας δύο σπουδαίους γονείς είναι πάντοτε ο κίνδυνος να σε θεωρούν παιδί των γονιών σου. Ανοίγει όμως ο δρόμος, είναι ένα εισιτήριο για να εισέλθεις κάπου και για σίγουρα να σε αναγνωρίσουν. Ε, Τώρα ε, από εκεί και πέρα κοιτάξτε, διεκδικείς. Ε, ε, εγώ, ε, ε, η σίγουρα, να μην υποτιμάμε φυσικά, ότι όταν έχεις μια τέτοια, ε, η, η, Ταυτότητα. Μια, μια τέτοια είναι. οικογένεια και έχεις λόγους και να είσαι περήφανος και, να, ε, και σίγουρα αυτό είναι κάτι που σε ε, συνοδεύει. Ε, από την άλλη πλευρά, ε, είχα φτάσει σε ένα σημείο που ε, κάποτε η μητέρα μου με ρώτησε «Παιδί μου, ντρέπεσαι για τους γονεί σου». Λέω: Γιατί μαμά μου, γιατί το λε αντρέπουμε για του γονεί μου. Λέω, μα Κανένα καθηγητή σου δεν ξέρει ότι είσαι παιδί μα. Λέω: Ευτυχώ. Για, για το πανεπιστήμιο, τώρα αυτό που ήμουν σε μια ανεξάρτητη παράταξη, πολύ ε, σκληρά συγκρουόμενη με, το, με του καθηγητέ για τα δίκαια των φοιτητών. Από τότε λοιπόν κρατάει αυτό το, 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 το <laughs> μαχητικό και το συγκρουσιακό πνεύμα. Το, που το να μαχητικό. Ναι. Θέλω να σα πω ότι τώρα πια έχοντα σίγουρο και αποδείξει και στον εαυτό μου και σε, στην ε, διαδρομή μου ότι ε, πάτησα στα πόδια μου που για ένα παιδί είναι μια δοκιμασία πάντα αυτό και εκτιμώ τους ανθρώπους που το κάνουν δεν εκτιμώ τους ανθρώπους που περιφέρονται ως γόνοι και ως παιδιά των γονιών τους ε, έχοντας αυτή τη διαδρομή είμαι και πιο ελεύθερη να εκφράζομαι έτσι πιο άνετα για την πολύ μεγάλη εκτίμησή μου στους γονιούς μου Μείνετε λίγο ακόμα μαζί μου, θα περάσουμε σε μια μικρή, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε γιατί θέλουμε πολλά να μάθουμε για εσά, σε πολύ λίγο. Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε και στην παρέα μα για εσά που τώρα συντονίστηκατε έχουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλή τη Πλεύση Ελευθερία που ακούγεται τόσο ωραία, τόσο έβγα και τόσο ελληνικά και αληθινά και φυσικά υποψήφια Ευρωβουλευτή. Έχετε. Τι ύψο έχετε? 1,80. 1,80. Λοιπόν, το ανάστημά σα μας έχετε συνηθίσει να το ορθώνετε γενικά στην πολιτική και στην καθημερινότητα. Το ύψο όμως παίζει ρόλο στην πολιτική. <laughs> Νομίζω το ανάστημα έχει μεγαλύτερη σημασία και τα φυσικά χαρακτηριστικά είναι κάτι που έρχεται μετά. Ε, κυρίαρχο ρόλο κατά την άποψή μου στην πολιτική παίζει η Παρισία. η συνέπεια λόγων και έργων και η ειλικρίνεια. Είναι ε, πολύ σημαντικό και για τους πολίτες αλλά και για το αποτέλεσμα που θέλει κανείς να επιδιώξει και να πετύχει. Δεν μπορεί να πας πουθενά αν άλλα λες και άλλα κάνεις. Δεν μπορεί να πας πουθενά εάν κρατάς το, σώμα σου, το στόμα σου κλειστό και δεν εκφράζεσαι και δεν αντιλέγεις ή δεν προτείνει. Δεν μπορεί να πας ε, πουθενά Εάν γλύφει υποκριτικά Ή προφασίζεις σε πράγματα Άλλα από αυτά τα οποία Πιστεύεις και νιώθεις Και βάζω και, τα δύο, ε, και τις δύο παραμέτρους Και την ε, λογική Και το συνέστημα Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο λογική Έχει και πάρα πολλά συναισθήματα Έχει την αγάπη για την πατρίδα, έχει την αγάπη για τη δημοκρατία και έχει πρώτα και κυρίαρχα την αγάπη για τον άνθρωπο, την αγάπη για τους ανθρώπους. Αυτά τα οποία προηγουμένως είπατε, είναι συγκαταλέγονται σίγουρα στα θετικά σα. Γιατί και συνέπεια στο λόγο και στην πράξη έχετε και όσα αναφέρετε. Ελαττώματα έχετε. Κανένα. Και δεν λέω αυτό Μόνο τη μετριοφροσύνη. Όχι. Ελαττώματα φυσικά εγώ δεν εννοώ το γεγονό ότι μιλάτε πολύ. Γιατί έχετε, ξέρετε, έχετε διαμορφώσει, μάλλον έχουν διαμορφώσει για εσά. Την εικόνα μια γυναίκα μια ισχυρή προσωπικότητα αλλά μια γυναίκα που μιλάει, που φωνάζει, που είναι φωνακλού. Εμεί όση ώρα συζητάμε. Καλά, δεν σα έχω δώσει και για να σα εκνευρίσω, αλλά. <laughs> <laughs> αλλά αντιλαμβάνομαι και αισθάνομαι ότι έχετε μια πολύ ωραία, ήρεμη, έτσι πιο προσιτή καθημερινή πτυχή. Αυτή είναι η ζωή. Και όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η ζωή. Τι ωραία ερώτηση. Ε, η ζωή και η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ακριβώ το ίδιο. Ε, Απλώ. Αν έχεις να κάνεις μεθυρία θηρία που θέλουν να ισοπεδώσουν το σύμπαν πρέπει και τη φωνή να υψώσεις και, την, ε, και το ανάστημά σου να ορθώσεις και δυνατά να παλέψεις. Αν μιλάς με τους συνανθρώπους σου οι οποίοι δοκιμάζονται πρέπει να τους καταλάβεις. Και μένα ένα χαρακτηριστικό μου που όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν όσοι δεν με ξέρουν δεν το γνωρίζουν είναι ότι κυρίως ακούω πολύ. Ε, μιλάω λιγότερο από ό,τι ακούω. Τον άλλον και αυτό είναι και ένα κομμάτι του επαγγέλματό μου. Ω δικηγόρο. Ναι. Τώρα, ε, ελαττώματα, σίγουρα έχω πάρα πολλά, αλλά καλύτερα να μην αρχίσω να τα ε, απαριθμώ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και ελαττώματα και όλοι παλεύουμε και με τα ελαττώματά μα. Και κυρίω ε, νομίζω ότι το αυτό το οποίο είναι που κρίνει τον καθένα, είναι και η επίγνωση των ε, θετικών και η ε, προσπάθεια ε, λίανσης των αρνητικών και κυρίως το που στρατεύεις τις ε, ποιότητες και τις ικανότητές σου. Αν τις βάζεις στην υπηρεσία δηλαδή του κοινού καλού ή αν τις βάζεις στην υπηρεσία άλλων σκοπών και σκοπιμοτήτων. Το κομμάτι της σχέσης σας με το χρόνο. Είναι καλό, δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ελάττωμα, είστε συνεπεί, όχι σε αυτά που λέτε και κάνετε, στο πότε τα κάνετε, στο χρονικό δηλαδή. Κοιτάξτε, ε, η σχέση με το χρόνο είναι κάτι πολύ Σχετικό. σημαντικό. <laughs> <Όχι>. <laughs> είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μία διαρκή πάλι με το χρόνο, γιατί βάζω μέσα στην ημέρα μου και μέσα σε κάθε μέρα μου τόσα πολλά που δεν χωράνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το project μου είναι να κάνω το 24ωρο -48 48ωρο. Αυτό ακόμα δεν το έχω πετύχει. Είναι λίγο ουτοπικό, δεν θέλω <laughs> να σας... <laughs> Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πολλές φορές μετακυλίονται πράγματα, αλλά ποτέ με ποτέ δεν έχω σταθεί ασυνεπής. Ποτέ δεν είπα δηλαδή θα πάω εκεί και δεν πήγα ποτέ δεν είπα θα κάνω αυτό και δεν το έκανα. Ε, όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ έτσι, σφιχτές υποχρεώσεις που πολλές φορές ε, δεν έχουν ε, χρονική, ας πούμε, χρονικό προγραμματισμό τόσο ακριβή. Τόσο και δεν σφιχτές... ναι, μπορείτε να το βάλετε στα ελαττώματά μου. Το συγκαταλέγω. <laughs> Εγώ μέχρι τώρα έχω κάνει ένα τίκ σε ένα σημείο. Ε, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το σφιχτό πρόγραμμα και με τι υποχρεώσει και όλε αυτέ τι μετακυλιόμενε, όπω είπατε, mm. προηγουμένω αρμοδιότητε, κάθε φορά υπάρχει χώρο για προσωπικό χρόνο. Και όταν λέω προσωπικό χρόνο, εννοώ να κάνετε κάτι για εσά. Όχι για το κοινό καλό, γιατί χρειάζεται. Mm -hmm. Για να δώσει τον κόσμο, θα πρέπει και εσύ να είσαι καλά μέσα σου. Που δείχνετε καλά, θα περάσουμε μετά σε αυτό. <laughs> Αλλά προσωπικό χρόνο, χώρο για τη ζωή, σαν ζωή, για την οικογένειά τη, για τον άνθρωπό τη, για το σπίτι τη. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο ή αμήλικτα όλα εκεί πάμε, έχουμε ένα σκοπό. Είναι ε, πολύ ωραίο ερώτημα. Εγώ πιστεύω πολύ και στον προσωπικό χρόνο και στο να αφιερώνει ο άνθρωπος χρόνο στον εαυτό του και στους αγαπημένους του ανθρώπους. Η ζωή μου το, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλα τέτοια περιθώρια γιατί έχω ταχθεί σε αυτή την μάχη που πρέπει να δοθεί. Και αυτό σημαίνει ότι ε, πολλές φορές, συνήθως δηλαδή, οι υποχρεώσεις ε, εξαϊλώνουν τον προσωπικό χρόνο. Παρ' όλα αυτά φροντίζω να ξεκλέβω και από εδώ και από εκεί λίγο χρόνο γιατί ε, ποτέ κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι είναι άνθρωπος γιατί Μόνο αν είναι άνθρωπο, μπορεί να είναι και χρήσιμο στου συνανθρώπου του. Χρειάζεται να γεμίζουν μπαταρίε. Πώ γεμίζουν οι μπαταρίε τη ζωή της Κωνσταντοπούλου, Που εξαντλείται δηλαδή αυτό το πράγμα με εσά που λέ, <laughs> δεν το έχω καταλάβει. Πού βρίσκεται καταρχήν mm -hmm. τόση ενέργεια και τόσο, τόσο τόση δύναμη και στο λόγο και στην ένταση. Και, γιατί δουλεύει όλο το σώμα, η φωνή, ο λόγο, το πνεύμα. Μετά που αδειάζεται, Γιατί αδειάζεται. Πώ ξαναγενεί την μπαταρία, <laughs> Τι κάνετε. <laughs> το, το θέμα είναι ότι συνήθω δεν αδειάζω. Οπότε ε, απλώς συνεχίζω. Είναι ένα. Ε, γελάμε έτσι και με του φίλου μου και με του δικού μου <laughs> ανθρώπου. Απλητικό και που γίνεται το... <laughs> αυτό. <laughs> ναι, έχω, έχω έτσι ανθρώπου. Λέμε ακόμα, δεν κουράστηκε ακόμα. Και χθε περπατάγαμε έτσι. Ξεκινήσαμε από Χανιά, πήγαμε στο Γαλατά στην ε, επέτειο για τη μάχη τη Κρήτη και καταλήξαμε στο Ρέθυμνο. Περπατάγαμε μετά μεσονικτήριο, μιλάγαμε με τον κόσμο, μου λέγανε οι συνεργάτε μου και ε, συζητάγαμε. Μα δεν έχει κουραστεί ακόμη. Ε, εντάξει, δεν κουράζομαι εύκολα. Δεν κουράζομαι. Βγάζουμε του άλλου νοκάουτ και εμεί είμαστε και έτσι. <laughs> 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 Κυρίω θέλουμε να βγάλουμε του αντιπάλου νοκάουτ. Οπότε του άλλου που είναι δίπλα μα, του ξεκουράζουμε όσο μπορούμε. Αλλά ε, εντάξει, κάνω μία προσπάθεια αυτό να το, να το ισορροπώ. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα και δει το διάστημα που κάνουμε όλη αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών είναι πολύ ευχάριστο γιατί είμαι πραγματικά μαζί με ανθρώπους που χαίρομαι που είμαι μαζί τους, που δίνουμε μαζί μια μάχη εδώ τώρα στην Κρήτη είμαστε με το Θοδωρή τον Θοδωρή Τσούλα που είναι ένας εξαιρετικός δικηγόρος και μαχόμενος άνθρωπος και με την Έλληνα την Καραγεωργοπούλου που είναι η συμβολιογράφος που, έδεσε, που έδωσε τη μάχη και δίνει τη μάχη κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών δύο άνθρωποι εξαιρετικά σημαντικοί ο καθένας μαχόμενος στο πεδίο του που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βάζουν λίγο στο πλάι όλες τις υποχρεώσεις τους, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν ε, επάγγελμα και ε, περπατάμε μαζί στους δρόμους της Ελλάδας, εδώ στους δρόμους της Κρήτης και μιλάμε με τους πολίτες. Είναι για μένα πολύ αναζωογονητικό αυτό, όπως είναι πολύ αναζωογονητική επαφή με τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που μιλάτε και στο πρόσωπό σας όση ώρα μιλάτε. Δείχνετε καλά, κατασταλαγμένη, συνειδητοποιημένη έτσι κι αλλιώς, αλλά και ευτυχισμένη. Και λένε ότι οι γυναίκες που είναι ευτυχισμένε είναι οι πιο όμορφες. Όμως δεν πάβουν να είναι γυναίκες και αγαπούν και το μακιγιάζ. Αγαπούν και να αφαιρούν χρόνο στην εμφάνισή τους, στην εικόνα τους. Εσείς αφιερώνετε αλήθεια χρόνο για την εικόνα σας. Mm, καλή ερώτηση. Εγώ δεν είμαι πολύ καλή στα, στο να επιμελούμε τη εικόνα μου, αλλά ευτυχώς είχατε πολύ ωραίο μακιγιάζ εδώ στο, στο <laughs> κανάλι και με φρόντισε αυτό το εκπληκτικό κορίτσι η Λίτσα. Σαν ζωή όμως, στην καθημερινότητά της που θα θέλει να βγει, να πάει τη βόλτα τη, να κάνει κάτι διαφορετικό, να δει και τον εαυτό τη διαφορετικό. Γιατί μέσα στι ευθύνε, φοράμε με την καλή έννοια το προσωπείο, όχι με την κακή έννοια οι ίδιοι πάλι είμαστε, αλλά φοράμε με αυτό οπλίζουμε. Και έχουμε ένα σκοπό και ένα στόχο. Όμως, δεν πάβεται να είστε μια γυναίκα, ελκυστική, με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, βέβαια, πρέπει να σας πω. <laughs> το οποίο στο, στο μυαλό ίσως πολλοί κόσμος να μην το έχει τη ζωή Κωνσταντοπούλου να χαμογελάει ενώ συνήθω έτσι σας έχουμε πιο αυστηρή, πιο... με έχετε πιο... με τους κακούς συνήθω. Γιατί όμως, <laughs> ναι, νομίζω ότι είναι αδικημένο το κομμάτι αυτό το δικό σας και σαν προσόν και σαν χάρισμα. Αλλά είναι αυτή η ανάγκη που μοιραία μια γυναικά θα νιώσει να περιποιηθεί τον εαυτό της. Εσείς περιπείθητε τον εαυτό σας. Όσο μπορώ. Δεν είναι κάτι. Εγώ δεν περιφρονώ τίποτε από αυτά. Ε, απλώς ε, όλα είναι όλα συναρμόζονται μέσα σε ένα ένα πρόγραμμα ολίγων ε, έτσι ε, ηλικιώδες θα το έλεγα. Αλλά ναι, εννοείται ότι θα, τα πάντα θα προσπαθήσω να τα επιμεληθώ. Αλλά σας είπα, δεν είμαι και η καλύτερη στο, στον τομέα αυτό. Λογική συνέστημα πιο πολύ επικρατεί στις αποφάσεις της καθημερινότητας τις δικές σας, τις προσωπικές. Όχι στις υπόλοιπε, γιατί στις υπόλοιπε μας έχετε δείξει πολύ καλά και μάλιστα με έναν τρόπο και και, έλευτο, και απόλυτο, αλλά κυρίω αξιοκρατικό και δίκαιο. Και το κομμάτι τη δικαιοσύνη και τη αίσθηση τη δικαιοσύνη είναι κάτι, νομίζω, με το οποίο γεννηθήκατε. Μοιραία, αν κρίνω και από του γονεί σα έτσι και το όλο κομμάτι αυτό, αλλά και από το αντικειμενό σα ω δικηγόρο. Τι είναι αυτό το οποίο επικρατεί κυρίω μέσα σα στι αποφάσει, λογική συνέστημα. Ε, νομίζω ότι πάντα είναι ένα κράμα και δεν μπορώ να σας πω τι επικρατεί. Ε, πάντως δεν υπάρχει καμία απόφασή μου που δεν έχει συνέστημα. Δεν παίρνω ψυχρές αποφάσεις. Ε, δεν ξέρω αν θα σας πω ότι επικρατεί το συνέστημα. Πάντως, μάλλον ισορροπούν αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι η ύπαρξη του συναισθήματος σε όλη τη διαδικασία και της δράσεις και της απόφασης είναι αυτή που κάνει και πραγματικά λογικές τις και τις αποφάσεις. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή σε μια λογική η οποία είναι αποστηρωμένη και στερείται ε, της συναισθηματική παραμέτρου. Αυτό είναι μια ανάλυση του εργαστηρίου από αυτές που, στις οποίες αρέσκονται αυτοί ακριβώς οι οποίοι καταδυναστεύουν τους λαούς. Δηλαδή όλοι αυτοί, όλος αυτός ο... Όλη αυτή η ρητορική που ακούμε, όλη αυτή η πολιτική, ε, το πολιτικό λεξιλόγιο και η πολιτική διάλεκτος στην οποία έχουν διαμορφώσει. Στην χρήξη γλώσσα λοιπόν. Και ναι εργική. και διάλεκτος εργαστηρίου. Αποστασιοποιημένο και παγερό. Πάμε λίγο σε κάτι άλλο πιο, όχι παγερό, δροσερό. Θα πάμε στη θάλασσα και στη δική σας σχέση με τη θάλασσα και δεν αναφέρομαι στον όρο πλεύση, γενικά η θάλασσα τι ρόλο έχει παίξει και συνεχίζει να, να παίζει στη ζωή σας. Και το συνδέω αυτό και με το σύζυγό σας. Η, ε, η πλεύση είναι, ε, όπως σας είπα, μια επιλογή που έχει να κάνει και με, την, ε, και με τη θάλασσα και με τη σχέση του λαού μας. Με τη θάλασσα. Εγώ δεν θέλω το λαό. Τη ζωή. ζωή. <laughs> Η δική μου σχέση με τη θάλασσα είναι σχέση από πολύ μικρή. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα και ε, οι καλύτερες νομίζω αναμνήσεις μου είναι από τις ε, καλοκαιρινές διακοπές στην Εδιψώ, στο μέρος μου και εδώ στην Κρήτη ε, ερχόμασταν με τους γονείς μου. Πιο πολύ στο Μόχλος πηγαίναμε. Ε, στην θάλασσα Νικόλα. την αγαπώ, στον Άγιο Νικόλα, στο Μόγλο, στη Σιτία Έχουμε και συντέκνους εκεί Τώρα πια εγώ έχω και συντέκνους α, και, στην, α, και σε άλλα μέρη της Κρήτης ε, Η θάλασσα συνήθω για πολλοί κόσμο είναι ο χώρος όπου αδειάζει το μυαλό Για κάποιους είναι και το σημείο που λαμβάνονται οι πιο σημαντικές αποφάσεις Γιατί... Γιατί αδειάζει, Γιατί η θάλασσα με ένα μαγικό τρόπο μπορεί και. να είναι στοιχείο του λαού μα, νομίζω, αλλά μπορεί και σε ταξιδεύει και σε κάνει ακόμα και τάσει φυγή να έχει, να μπορεί και να, βρίσκεις τον εαυτό σου. Τάσει φυγή είχατε ποτέ. <laughs> ε, νομίζω όλοι έχουμε. Ε, όχι σοβαρές τάσεις να εγκαταλείψω οτιδήποτε, αλλά πάντοτε θέλεις λίγο να ξεφύγεις. Ε, Πιο χαρακτηριστικό όμως βίωμα για μένα ήταν η περίοδος που έζησα στο εξωτερικό, τέσσερα χρόνια δηλαδή, ε, δύο χρόνια στη Γαλλία, ένα χρόνο στην Ολλανδία και ένα χρόνο στην Αμερική. Και ήταν η περίοδος που πιο πολύ... Σας έλειψα. Μου έλειψε η Ελλάδα και πιο πολύ συνειδητοποίησα πόσο πολύ αγαπώ τη χώρα μου, πόσο θέλω να γυρίσω, πόσο ακόμα και αν ανοίγονταν τεράστιες ε, ε, έτσι, ευκαιρίες και επαγγελματικέ. ειδικά στην Αμερική που πέρασα και στο δικηγορικό σύλλογο της Νέας Υόρκης και υπήρχε μια ε, προοπτική τέτοια ε, η πατρίδα ήταν αυτή που μου έλειψε και εκεί ήθελα να γυρίσω και να προσφέρω Από την πλευρά της ε, ζωής που έχει κουμπό και έχει δέσει τη ζωή τη με το στοιχείο τη θάλασσα. Θέλω να πω από την πλευρά του επαγγέλματο του συζύγου σα, ω ναυτικό. Μην μου κάτι... κάνετε τώρα τόσο προσωπικέ ερωτήσει, κάτι... γιατί έχω επιλέξει στη ζωή μου, την προσωπική μου ζωή, να μην την, Δεν θα την βάζω στο, στο πω. επίκεντρο. Θα συμφωνώ πολύ και το σέβομαι. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Το κομμάτι αυτό συμφωνώ απόλυτα και το σέβομαι. Το κομμάτι αυτό όμω με, την, με τη θάλασσα, γιατί μιλήσαμε αρχικά για του ωκεανού, για τι θάλασσε και το χαόδε κομμάτι και το στοιχείο του, είναι κάτι που αν το συμβολήσουμε και το παραλληλήσουμε με καταστάσει και με ευθύνε από το πόστο σας κάθε φορά, κάτι που μπορεί να σε τραβήξει κάτω. Σαν πρόεδρο τη Βουλή, είχατε δηλώσει ότι δεν σκέφτομαι και το δείξατε κιόλα. Σαν πολιτικό, λειτουργώ σαν πολίτη. Που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται και το συνέστημα που λέγαμε προηγουμένω και τη λογική, αλλά και μια λαοθάλασσα και κυριολεκτικά και μεταφορικά που μπορεί να σε ρουφήξει, να, να, να χαθεί στη δίνη αυτή. Εσεί πώ έχετε μάθει να κολυμπάτε και να είστε πάντοτε. Όχι μόνο να σώζετε τον εαυτό σας με την έννοια ότι προχωράτε, αλλά να φέρνετε μαζί σας και κόσμο και να δίνεται αυτό που λέμε της σωτηρία. σωτηρίας. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, πιο πολύ θα με παραλήλυζα με κάποιον που κολυμπάει, κολυμπάει, κολυμπάει ε, και δείχνει ότι υπάρχει ε, δρόμος, ότι υπάρχει δυνατότητα να φτάσει απέναντι. Δεν ε, παριστάνω ότι ρίχνω σανίδα σωτηρίας γιατί ε, στα αλήθεια ξέρουμε πολύ καλά ότι ο λαός αυτός είναι ένας λαός που πάλεψε ιστορικά και ό,τι κατάφερε το κατάφερε παλεύοντας ο λαός και όχι κάποιοι ηγέτες. Ε, και ο λαός αυτός δεν έχει ανάγκη από σωτήρες. Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι ε, τον εμπιστεύονται είναι ειλικρινή απέναντί του. Εγώ εμπιστεύομαι τους πολίτες πάρα πολύ. Η πρωτοβουλία μου να ηγηθώ, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας δεν έχει να κάνει με κάποια αίσθηση ε, ότι είμαι σωτήρας. Έχει να κάνει με, μια, με ένα αίσθημα ευθύνη ότι ε, οφείλω και να προσκαλέσω τον κόσμο να συσπηρωθεί και να... Ε, παλέψει, οφείλω να δείξω το δρόμο, οφείλω να δώσω κυρίως το παράδειγμα γιατί, σαν και εμένα ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με προσόντα με ε, ικανότητες με βούληση. έχουμε 25 τέτοιου ανθρώπους στο Ευρωψηφοδέλτιό μας υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία τους οποίους θέλω να παρακινήσω Να έρθουν κοντά α... σας και να έρχονται κοντά μα και να δουλέψουμε μαζί. Θέλω δηλαδή να του παρακινήσω να ξεχάσουν αυτή την αηδία που προκαλεί η πολιτική δικαιολογημένα στου άξιου ανθρώπου και να αντιληφθούν ότι αν εμεί δεν διεκδικήσουμε αυτό το πεδίο τη πολιτική, θα το λιμένονται για πάντα τα λαμόγια και οι ανάξιοι και οι Και άρα ότι έχουμε και μία ευθύνη, αλλά και μία υποχρέωση να ασχοληθούμε και να προσφέρουμε. Ε, έτσι κάπως το αντιλαμβάνομαι. Δεν, δεν υποτιμώ ότι είχε σημασία να πάρω αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό την πήρα. Δεν υποτιμώ τον ρόλο που να, στον οποίο οφείλω να ανταποκριθώ. Ούτε παριστάνω ότι όλα απλώς θα γίνουν μαγικά. Ε, σίγουρα οι πολίτες χρειάζονται και ε, το παράδειγμα και το υπόδειγμα και σίγουρα χρειάζεται στη χώρα μας μια αλλαγή υποδείγματος. Ήρθε η ώρα, πιστεύετε, για την αλλαγή. Ναι, ήρθε η ώρα για την, συνολική, ε, έτσι, τον συνολικό αναπροσδιορισμό της, ε, ε, των προτεραιοτήτων. Κυρίως ήρθε η ώρα ε, για αυτό που λέμε στη διακήρυξή μας και είναι το πρώτο έτσι, κομμάτι να σας τα δώσω κιόλα. Θα σας δώσω και τη διακήρυξή μας, θα σας δώσω και τους υποψηφίους μας και τις θέσει μας για τη Μακεδονία. Ε, εμείς ξεκινάμε τη διακήρυξή μας μιλώντας για το μέλλον και λέμε το μέλλον καθορίζουν οι άνθρωποι ως κύριοι των πράξεων και των αποφάσεών τους. Το μέλλον το καθορίζουν οι λαοί ως κυρίαρχη της πραγματικότητας. Άρα των επιλογών τους. Ακριβώς. Άρα προσκαλώντας και προκαλώντας τον κόσμο να ξανασκεφτεί αυτήν την ιδιαίτερη μέρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε μόνοι μας μέσα στο παραβάν, μπροστά στην κάλπη, είναι αυτό το κρίσιμο ερώτημα το οποίο ξεκινήσαμε να λέμε και να θέτουμε. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να σα θέσω εγώ όμω, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι με όλα όσα έρχεστε σε επαφή με κόσμο, έρχεστε όμω μοιραία και σε επαφή με αυτό το κομμάτι των social media και τη επαφή, που πολλέ φορέ είναι και λίγο αποστασιοποιημένη. Γιατί λέμε εύκολα, γράφουμε εύκολα, διαβάζουμε όμω δύσκολα όταν έχουμε μια κριτική αρνητική. Έχετε δεχτεί πολύ σκληρή κριτική, πολύ σκληρή κριτική και αναρωτιέμαι με. πώς τη διαχειριστήκατε ε, πολλές φορές και με ανθρώπους να λασπολογούν πολλές φορές και να επιτίθεντε. Σας επηρεάζει η κριτική καταρχήν, η αρνητική και η κριτική των social media είναι κάτι το οποίο προσμετράτε σοβαρά και λαμβάνετε υπόψη σας. Κοιτάξτε, εγώ κυρίως λαμβάνω υπόψη μου την επαφή με τους ανθρώπους και αυτό ήταν πάντοτε που μου έδινε δύναμη. Και μου έδινε και δύναμη όταν γράφονταν, και γράφονται και ακόμη, τώρα λιγότερο, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο. Απλώς έχουν αλλάξει μάλλον οι προελεύσεις των, των χειδεολογιών. Τώρα είναι πιο πολύ ε, κυβερνητικά έτσι, καθοδηγούμενες. Ε, εκείνο που πάντοτε, γιατί επιθέσεις δέχτηκα από την πρώτη στιγμή, με την οποία, κατά την οποία ασχολήθηκα με το δημόσιο βίο σε αυτό το κεντρικό από επίπεδο. Δημοσιογράφου, πολιτικού. Κοιτάξτε, οι πρώτε επιθέσει που είχα δεχτεί ήταν μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ε, στη συνέχεια έγινε από του πολιτικού αντιπάλους και ένα μηντιακό κατεστημένο, στη συνέχεια έγινε πάλι από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχουμε, α πούμε, μία. Ε, υπάρχει μία ποικιλία. Ε, ευτυχώς για κάποιο λόγο δεν με επηρεάζουν αυτά. Δηλαδή δεν με, ούτε με καταβάλουν ούτε με αναστέλουν. Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι είναι τόσο ε, ενδυναμωτική και τόσο εμψυχωτική η στήριξη των πολιτών που όλο αυτό εξαφανίζεται. Και αυτό το λέτε από την επαφή. Σας σταματάνε στον δρόμο, σας μιλάνε, γιατί είστε ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο και ένα πρόσωπο που δεν περνά και παρατηρητό από πολλές απόψεις. Αυτό που εγώ προσπαθώ να καταλάβω είναι, όταν η ζωή Κωνσταντοπούλου κατεβαίνει, και κατέβαινε και κυκλοφορεί, κατεβαίνει στον δρόμο, Σα σταματάνε και σα μιλάνε, ναι, και όταν ναι. σα μιλάνε, σα λένε μονοθετικά, Κοιτάξτε, έχω αυτή την πολύ μεγάλη έτσι, ευτυχία η επαφή με τους πολίτες να είναι εξαιρετικά άμεση. Πολλοί με λένε ζωήτσα, άλλοι με λένε ζωάρα, άλλοι με λένε ε, πρόεδρε. Είναι φοβερά το ότι με αισθάνονται οικία. Ότι αναγνωρίζουν και ξέρουν ποια είναι η διαδρομή μου και κυρίως η συνέπειά μου. Και ένα άλλο στοιχείο, ότι αναγνωρίζουν ότι στη Βουλή, σε αυτούς τους έξι μήνες που ήμουν πρόεδρος, έγιναν όσα δεν είχαν γίνει σε 40 χρόνια. Βεβαίω έγιναν με μένα να είμαι 24 ώρε το 24ωρο, απίκο. Ε, Εργαζόμενοι νυχθημερών. Είναι αυτό που σα έλεγα πριν για τη συμπίκνωση των ναι, ναι. υποχρεώσεων. Αλλά σε έξι μήνε έγινε ό,τι δεν είχε γίνει σε 40 χρόνια. Που να είχε γίνει το 24ωρο 48 ωρο <laughs> ε, Ναι, είχε να γίνει. <laughs> Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω. Ξέρετε, πολλοί μου λένε σε όλη την, όχι μόνο στην Ελλάδα, και, στη, και στο εξωτερικό όσοι βλέπανε κανάλι τη Βουλή. Ε, μου λένε Όταν ήσουν πρόεδρο. Κανάλι Βουλή. Μεγάλο κεφάλαιο ναι, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το κανάλι τη Βουλή είναι ένα εργαλείο των πολιτών. Και εγώ μόνο έτσι το χρησιμοποίησα. Δηλαδή, προβάλλοντα τα πάντα σε άμεση, ζωντανή μετάδοση τη συνεδριά τη Βουλή, τη των επιτροπών, ε, εξηγώντα τι γίνεται. Δηλαδή, εξηγώντα ποιο είναι ο κανονισμό, ποιε είναι οι υποχρεώσει, όχι αυτό το ακατάληπτο τσίρκο που γίνεται τώρα και γινόταν και πριν. Αυτό που είπε ο Παυλόπουλο δηλαδή στο Βούτσι, Σε ευχαριστούμε που ξανά έφτιαξε στη Βουλή που ξέραμε. Αυτό το χάλι που παρακολουθούμε τώρα. Η Βουλή που ξέραμε ή που ήξεραν. Και αν ναι, ποιοι την ήξεραν. Και το θέμα είναι ότι όσο πιο κοντά φαίνει στον κόσμο, το να καταλαβαίνει. Γιατί προηγουμένω είπατε να είναι καταληπτό και να mm. είναι. Ναι, ο απλό κόσμο δεν μπορεί να μπει καταρχήν. Δεν του είναι τόσο οικείο και τόσο προσφυλέ όλο αυτό, στο κομμάτι τη ορολογία, στο κομμάτι των αποφάσεων. Όμω, βλέπουμε πολλέ φορέ ότι θέλουμε να ξέρουμε και ότι με κάποιον γυάλινο τείχο, τρόπο κτλ. παραμένουμε πίσω. Και κάποια στιγμή ο κόσμο αποθαρρύνεται και σου λέει, αφού ό,τι και τελικά να αποφα... αποφασίσουν θα είναι μεταξύ του. Άρα, βλέπουμε και έναν. Δεν ξέρω αν είναι απογοήτευση ακριβώ. Δεν ξέρω αν είναι συμβιβασμό η λέξη που ψάχνω από την πλευρά του κόσμου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία αδράνεια. Υπήρχε, θα υπάρξει. Πώ αλλάζει τελικά αυτό, ε, Νομίζω ότι αλλάζει με τον ίδιο τρόπο που αλλάζουν όλα, δηλαδή με το παράδειγμα και με την επιμονή. Τώρα για αυτό που μου είπατε, που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, ένα από τα πράγματα που με αηδίασαν όταν πρωτομπήκα στη Βουλή ω βουλευτή την πρώτη φορά που εξελέγην, με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, ήταν ότι έβλεπα τους δίθεν αντιπάλους, ε, είτε ήταν ε, ε, Πασόκ-Νέα Δημοκρατία, είτε δυστυχώς στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Δημοκρατία-Πασόκ, να σκυλοτρώγονται μπροστά στην κάμερα και στη συνέχεια να χτυπιούνται στην πλάτη και να χαχανίζουν πίσω από τις κάμερες. Εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Δεν έχω άλλη συμπεριφορά ε, δημόσια και άλλη ιδιωτική ή άλλη πίσω από τις κάμερες. Με αυτούς που συγκρουούμε συγκρούομαι και δεν έχω ούτε καλημέρα. Με τους σημερινούς κυβερνώντες δεν έχω ούτε καλημέρα, ούτε κουβέντα. Δεν παριστάνω ότι συγκρούομαι και μετά λέω «έλα συντροφάκι τι κάνεις». Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ε, εμπεδοθεί σε ένα επίπεδο πραγματικής πολιτικής ζωής. Δεν μπορεί να ουρλιάζεις μέσα στο κοινοβούλιο, να ε, κλείνουν τα φώτα και να ε, χασκογελάς ναι, και ναι, να καλά. λες ωραία τα καταφέραμε. Και στα τηλεοπτικά πάνελ γίνεται αυτό, θα το έχετε ίσω ε, ίσως διαπιστώσει. Σκυλοτρώγονται on κάμερα και στο διάλειμμα χαριεντίζονται. Αυτό είναι μια υποκρισία και δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Είναι όμως η πλειοψηφία, αυτή η πλειοψηφία. Πώς είναι να είσαι διαφορετική, σωστή, ορθή, και όρθια σαν ανάστημα, αλλά διαφορετική. Δεν είναι δύσκολο. Και κάποια στιγμή δεν θα μπει σε δεύτερη σκέψη. Μωρέ, τι κάνω εγώ τώρα, γιατί βάλω από παντού. Όταν βάλεσαι από παντού, ενδυναμώνεσαι και λες πάμε μπροστά δυναμικά ζωή, λες κάτσε να το ξανασκεφτώ. Εσείς... Εγώ δεν το ξανασκέφτομαι. Δηλαδή να κάνω διαφορετικά ή να μην κάνω αυτά που πιστεύω αποκλείεται. Αποκλείεται να κάνω κάτι που δεν θέλω, αποκλείεται να κάνω κάτι που δεν πιστεύω, αποκλείεται να αλλάξω απλώ για να με αποδέχονται κάποιοι του οποίου δεν εκτιμώ ούτω ή άλλω. Σίγουρα όμω πιστεύω και το έχω πει δημόσια αρκετέ φορέ, εγώ ίσω έχω μία παραπάνω αντοχή, μία παραπάνω ανοσία, α το πούμε έτσι σε αυτό το σε αυτή τη συνθήκη. Είμαι σίγουρη ότι έχουν Πολύ υπάρξει. Πολύ παραπάνω, έτσι, να τα λέμε και αυτά. <laughs> είμαι σίγουρη ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που δεν άντεξαν. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι έχουν υπάρξει και τίμοι πολιτικοί. Που, Ουλήγησαν. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. Λυγίζεις δηλαδή... Ουλήγησες ή μπαίνεις στον πειρασμό. Καλά, οι αυτοί που μπαίνουν στον πειρασμό δεν είναι αξία τη μοίρα του. Δεν έχω για αυτού να πω τίποτα. Δεν, δεν θα δικαιολογήσω κανέναν που έβαλε το χέρι του στο μέλι και μετά άρχισε να τρώει. Και μιλώντα για μέλι και μιλώντα για θέσει ισχύω και για θέσει και για εξουσία, λένε δώσε δύναμη και δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο για να δει το πραγματικό του πρόσωπο. Mm -hmm. Το πιστεύω. Αυτό, αυτό. οφείλεται στο ότι έχουμε, έχουν αποθυμένα και βγάζουν έναν άλλον εαυτό. Σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώ είσαι, ή εμπεριέχεται η πιθανότητα και ο κίνδυνο, αν θέλετε. Και ένα άνθρωπο ο οποίο είναι τίμιο, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιε αρχέ και πιστεύει και τα λοιπά, και είναι συνεπή απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Να λυγίσει και να γυρίσει και να του πάρει. Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι αλλάζει ο άνθρωπο από την εξουσία. Πιστεύω ότι αν έχεις ε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εάν εμπνέεσαι και εμφορείσαι από αρχές και αξίες, αυτές δεν τις αλλάζει η εξουσία. Η εξουσία είναι απλώς ένα μέσο και κυρίως είναι μία ευθύνη. Εγώ την εξουσία τη βίωσα ως μία τεράστια ευθύνη, στην οποία προσπαθούσα καθημερινά να ανταποκριθώ εργαζόμενη νυχθημερών. Δεν θεωρώ λοιπόν, και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί έχει και μία σημασία, για την, για την επόμενη μέρα. Οι πολίτες, ξέρετε, συχνά ε, σκέφτονται «Μα τι να το κάνεις, όλοι όταν παίρνουν εξουσία τα αλλάζουν. Ό, όποιος κάτσει στην καρέκλα τα γυρίζει». Εγώ είμαι εδώ για να αποδεικνύω το αντίθετο. Το απέδειξα ότι δεν γίνεται έτσι κατά ανάγκη. Απέδειξα ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς και αφού το απέδειξα σημαίνει ότι γίνεται και αλλιώς. Τώρα πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει τι επιλέγει. Επιλέγει το παλιό, αυτό όλο που ανακυκλώνεται και το νέο παλιό που είναι το σημερινό που παριστάνει το καινούριο ενώ είναι πιο παλιό και από τους δεινόσαυρους ή επιλέγει ένα άλλο ε, υπόδειγμα που είναι αυτό των ανθρώπων οι οποίοι ό,τι εξουσία και να αναλάβουν ό,τι ε, 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 αρμοδιότητα και αν τους δώσεις παραμένουν αναλύωτοι, στις δεσμεύσεις τους και μένουν συνεπείς. Με αυτά που λέτε, κατά καιρούς έχετε πει, έχετε κάνει πολλούς εχθρούς. Φίλους έχετε και φίλους, 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 φίλους και φίλες και ανθρώπους που να εμπιστεύεστε. Τη φίλη εμπιστοσύνη έχουμε ή <laughs> πάντα κρατάμε πισινές. Η φιλία είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Κομμάτι τη και... της ζωής σας. Και είναι κομμάτι της ζωής μου. Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω πολύ καλούς φίλους ε, και παιδικούς φίλους. Έχω, είμαι, ε, είμαι, πολύ τυχερή γιατί η παρέα μου του σχολείου είναι ακόμα η παρέα μου. Η κολλητή μου φίλη από το σχολείο είναι ακόμα η κολλητή μου από την πρώτη δημοτικού. Ε, η, η, στενή μου φίλη είναι εκεί. Βεβαίως στη διαδρομή αυτή κρίθηκαν και σχέσεις και φιλίες και γνωριμίες και έδειξαν άνθρωποι. Δεν λέω ότι δεν είχα διαψεύσεις. Όμως ε, στη βάση των επιλογών μου, ε, ανθρώπων που έχω στη ζωή μου, δεν διαψεύστηκα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι φίλοι μου, οι πραγματικοί μου φίλοι ήταν πάντοτε εκεί για μένα και στις πιο σκληρές δοκιμασίες. Έχοντας συναναστραφεί με πολύ κόσμο και έχοντας απογοητευτεί επίσης από ανθρώπους που ήταν κοντά σας, πολύ κοντά σας. Μπορείτε και σκιαγραφείτε προσωπικότητες, διαβάζετε και δεν εννοώ μόνο φυσιογνωμικά. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι σκέφτετε κάποιο, γιατί αυτό είναι και ένα σημαντικό προτέρημα και στη δουλειά σα. Ενώ μεταξύ των άλλων και σαν, σαν δικηγόρο και για δύσκολε υποθέσει και με το ποινικό δίκαιο. Που ήθελα πολύ να σα ρωτήσω, γιατί ασχοληθήκατε, γιατί είναι, βαρβάτο, είναι το πιο στιβαρό. Πρόκληση. το, το ποινικό δίκαιο είναι το πεδίο τη δοκιμασία. Για τα πιο ιερά. Σας για την ελευθερία, τα για τη ζωή, για τα δικαιώματα. Είναι όλα αυτά που αξίζει να υπερασπιζόμαστε. Η δικαιοσύνη ως δικαιοσύνη είναι ε, ε, υπέρτατη αξία που όταν δεν υπάρχει καταραίει συνολικά η κοινωνία και η δημοκρατία. Επομένως, ε, για μένα ήταν περίπου αυτονόητο να ασχοληθώ και με το ποινικό που είναι το κύριο πεδίο της ε, δικηγορία μου, με τα ανθρώπινα δικαιώματα επίση, με το διεθνέ ποινικό δίκαιο, που από μικρή το μελέτησα και εξειδικεύτηκα σε αυτό και μου φάνηκε εξαιρετικά τελικό χρήσιμο στην δοκιμασία της χώρας μας, γιατί το μνημόνιο είναι ένα διεθνές έγκλημα, είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η μη καταβολή των γερμανικών οφειλών επίσης είναι συνδεδεμένη με παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Άρα με έναν τρόπο η δίκευσή μου η ακαδημαϊκή μου χρησίμευσε όχι μόνο στη δουλειά μου, αλλά και στην πολιτική μου δράση. Αυτό ήταν άλλωστε και ο σκοπό. Να βάλω την γνώση μου και, την, και τις ικανότητές μου στην υπηρεσία της χώρας μου. Ε, και αυτό αν το κάναμε συνολικά αν δηλαδή επιστρατεύαμε ή αυτοεπιστρατευόμασταν ε, ο καθένας στο καλύτερο πεδίο της ικανότητας και της ε, 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 ειδίκευσης του εκεί που είναι καλύτερος η χώρα μας θα πήγαινε συνολικά πολύ 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 μπροστά τα πράγματα όμως μπορούν να αλλάξουν και για πείτε μου λίγο, ε, μου είπατε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν κάποια στιγμή μοιραία αυτό που είναι καταλαβαίνετε, εντοπίζετε πλέον είστε σε αυτή την αν μπορώ πάση να... την πλεονεκτική θέση να εντοπίσετε τι έχει απέναντι σας κάθε φορά. Γιατί εσείς αυτό που είστε το δείχνετε. <laughs> είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει. Αυτό mm -hmm. είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι και ε, κάποιοι έτσι εσφαλμένα πολλές φορές νομίζουν ότι εγώ μπλοφάρω όταν μιλάω. Αλλά δεν μπλοφάρω ποτέ. Και έτσι συνήθω αυτοί που νομίζουν ότι μπλοφάρω την πατάνε. Κοιτάξτε, έχω τη δυνατότητα πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι ορατά με μια πρώτη έτσι, αξιολόγηση και να τα βλέπω και να τα αξιολογώ, αλλά έχω κάνει και λάθη στην αξιολόγηση ε, προσώπων και πραγμάτων με κορυφαία την ε, αξιολόγηση του Τσίπρα. Έχει, έχει λοιπόν, ε, δεν μπορώ να σα ισχυριστώ ότι ε, όλα τα. Ε, αντιλαμβάνομαι, αλλά την ίδια ώρα ναι, μπορώ να σα πω ότι κάποια πράγματα μου είναι πολύ πολύ ευκρινή και μπορώ να τα δω πολύ καθαρά. Μαθαίνετε από τα λάθη σα, Ναι. Μαθαίνω από τα λάθη μου και είναι ένα από του λόγου, για να μαθαίνει, βέβαια, από τα λάθη σου, πρέπει να τα αναγνωρίζει. Και είναι ένα από του λόγου για του οποίου η πλεύση ελευθερία πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα από του λόγου για του οποίου η πλεύση ελευθερία δεν κάνει τίποτε από αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε μπαίνει σε διαδικασίες στις οποίες μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε συμπράξεις και συμμαχίες από αυτές τις εκλογικές που τελικά τι, ε, σε τι οδηγούν. Οδηγούν στο να βγουν κάποιοι άνθρωποι στη Βουλή, οι οποίοι στη συνέχεια θα τα γυρίσουν. Εγώ λοιπόν προτιμώ να μην βγω καθόλου. Αυτό που λέμε κολοτούμπα. Κολοτούμπα και η βίστηση, όπως αλλιώ. Ε, το κατονομάσει κανείς. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι μια προδοσία στα αλήθεια. Και θεωρώ πολύ μεγάλη ευθύνη για μένα είναι δέσμευση και απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στου πολίτε να μην αφήσω να γίνει νέα προδοσία. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μα. Θέλω να σα ευχηθώ καλή επιτυχία και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι όντω αυτά που λέτε, λέγατε και θα λέτε, εκτιμώ, είστε συνεπεί και τα υλοποιείτε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ του τι λέμε και του τι κάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ήταν πολύ έτσι, ευχάριστη η συνέντευξή μας και να σας πω ότι αυτό κυρίως που προσπαθώ είναι να κάνω, να λέω λιγότερα και να κάνω περισσότερα και ε, ζητώ από τους πολίτες να με κρίνουν και να μας κρίνουν την πλεύση ελευθερίας για αυτά που κάνουμε πρώτα και για αυτά που λέμε στη συνέχεια. Εμάς μας αρέσουν αυτά που λέτε και μας αρέσει <laughs> να σας ακούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Περνάμε σε σύντομε διαφημίσει και επανερχόμαστε κοντά σα. Σε πολύ λίγο.